από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε στη γειτονιά του Αγίου Όρους, στην πατρίδα του Αριστοτέλη με την ιστορία και την πλούσια φύση. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων αλλά και του φυσικού κάλους της περιοχής, όπως επίσης και της βελτίωσης των υποδομών. Οι επιδιώξεις μας είναι ακριβώς να αναδειχθούν αυτά τα πλεονεκτήματα. Το δεύτερο είναι ότι να συνδεθεί ο τόπος μας με την Εγνατία ή το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, γιατί η οδική πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη όταν υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών το χρόνο και πάρα πολλοί από αυτούς έρχονται οδικά. Επομένως, είναι ένα ζήτημα της πρόσβασης στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Δήμος ίδρυσε την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής γίνεται μία μελέτη μέσω ερωτηματολογίου, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες, τα προβλήματα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Φτιάξαμε μια Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης στο Δήμο Αριστοτέλη, η οποία κάνει πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει στο παρελθόν και τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με την συμμετοχή μας σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, όσο και με μια σειρά δράσεων και ενεργειών που γίνονται κάθε τόσο προκειμένου ακριβώς να πετύχουμε τους σκοπούς αυτής της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, φέτος ξεκινάει μια μελέτη η οποία έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας, όπου μέσα από αυτήν θα αναδειχθεί το τι θέλει ο τουρίστας από το Δήμο Αριστοτέλη, τι μπορούμε να προσφέρουμε, ποια είναι τα κενά μας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους επαγγελματίες, ούτως ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να προωθήσουμε περαιτέρω το τουριστικό προϊόν του Δήμου μας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η μελέτη και η ανάδειξη του Πάρκου Αριστοτέλη και των Οθωμανικών Λουτρών, ενώ σχεδιάζει και την ίδρυση Αριστοτελικού Κέντρου κοντά στα Στάγυρα. Η ανάδειξη του Πάρκου Αριστοτέλη μαζί με τα Οθωμανικά Λουτρά που βρέθηκαν εκεί και έχουν αναδειχθεί από την αρχαιολογία. Ζητούμε παραπέρα ανασκαφές στους αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι της αρχαίας Ακάνθου, που είναι σημαντικότατος, περισσότερη ανάδειξη στα αρχαία Στάγυρα. Είμαστε σε μια συζήτηση με το Πανεπιστήμιο για την ίδρυση Αριστοτελικού Κέντρου κοντά στα αρχαία Στάγυρα. Θα κάνουμε μια πρόταση τώρα για σχολείο για μαθητές γυμνασίου και δημοτικού στην Στρατονίκη με βάση τον Αριστοτέλη και τη διδασκαλία του, και μια σειρά άλλες δράσεις τις οποίες είτε είμαστε σε κατάσταση μελέτης, είτε έχουμε υποβάλει προτάσεις, είτε προχωρούμε. Καθώς η περιοχή προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, υπάρχει η αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού προς το Άγιο Όρος. Εγνατία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ονομάζεται το φιλόδοξο σχέδιο του Φορέα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Κοινωνία των Ιδεών ο πρόεδρος του Φορέα Μιχάλης Γεράνης, το σχέδιο αφορά τις 5 περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν ένα κοινό στοιχείο, την Εγνατία Οδό και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολοιμάτων. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη βιομηχανική δομή. Από τις 5 περιφέρειες αυτές, οι 5 περιφερειακοί συνδεσμοί που έχουν αφήνουν ένα σημαντικό υπόλοιμα απορριμμάτων. Το υπόλοιμα αυτό δεν πρέπει να πάει πάλι προς ενταφιασμό. Το ονοματίσαμε Εγνατία Διαχείριση Ερωών Απορρίτων και θα συνεργαστούμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με το Μετσόβιο. Ήδη δηλαδή τρέχουν αυτές τις διαδικασίες και κεντροβαρικά κάπου θα πρέπει να γίνει μια δομή μεγάλη βιομηχανική. Το υπόλοιμα αυτό να το αξιοποιήσουμε ενεργειακά. Αυτό το υπόλοιμα λοιπόν θα πρέπει να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, να παράγουμε ζεστό νερό, να θερμάνουμε την νοικοκυριά, να βγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας και ατμός, να δώσουμε φθηνή ενέργεια, ούτως ώστε πραγματικά να πούμε ότι το πιάσαμε από κάπου, συλλάβαμε την ιδέα και την υλοποιήσαμε. Ο κύριος Γεράνης μίλησε για το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν κέρδη οι Δήμοι, οι οποίοι όσο περισσότερο ανακυκλώνουν, τόσο θα κερδίζουν και στο τέλος θα ωφελούνται οι δημότες, οι οποίοι θα πληρώνουν λιγότερα τέλη. Θα υπάρξει όφελος και μεγάλο. Έχει περίπου ένα χρόνο που έχει έρθει
στο λεξιλόγιο μας ένα καινούργιο όρο γερολογίες που έχουν μεταφερθεί από την Ευρώπη και ακούμε για κυκλική οικονομία. Κυκλική, μέσω της κυκλικής οικονομίας δηλαδή, να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Να βρούμε τους τρόπους και να προσπαθήσουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε τα προϊόντα τα οποία είχαν μέχρι τώρα ενός χρόνου ζωή και μετά το απορρίπταμε, να παρατείνουμε το χρόνο ζωής αυτών των προϊόντων με την επανεχρησιμοποίηση, και γίνεται αυτό, σε πάρα πολλές τομείς γίνεται. Βλέπουμε δηλαδή υλικά τα οποία βγάζουμε και συλλέγουμε προς ανακύκλωση, φτιάχνουμε άλλου είδους αντικείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούμε μετέπειτα. Αυτό γίνεται, άρχισε μάλλον να γίνεται. Άρα μέσω της κυκλικής οικονομίας δημιουργούνται θέσεις εργασίας πάρα πολλές. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε εξόρυξη φυσικών πόρων. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ανακυκλώνουμε το αλουμίνιο, τόσο μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη έχουμε. Όσο πιο πολύ ανακυκλώνουμε το χαρτί, τόσο λιγότερα δέντρα κόβουμε. Φέρνω απλά παραδείγματα τώρα για να γινόμαστε κατανοητοί. Σήμερα, λοιπόν, ένα νέο μοντέλο, οικονομικό μοντέλο, εργαλείο θα το πω εγώ, της κυκλικής οικονομίας, μπορεί να φέρει αποτελέσματα θετικά όχι μόνο προς το περιβάλλον αλλά και στην οικονομία. Αυτό που επεσήμανε ο κύριος Γεράνης είναι ότι πλέον ο ΦΟΔΣΑ είναι σε θέση να υλοποιήσει μέσω ΕΣΠΑ τον περιφερειακό του σχεδιασμό. Λιμάνι Ουρανούπολης. Οι ντόπιοι το ονομάζουν πολύπαθο λιμάνι και όχι άδικα, αφού εδώ και 10 χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για την ανακατασκευή του. Ταυτόχρονα όμως είναι και το λιμάνι πύλη προς το Άγιο Όρος, εξυπηρετώντας περίπου 700.000 επιβάτες το χρόνο. Πλέον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει το έργο, καθώς υπάρχει και η εκφρασμένη θέληση από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, με τον ίδιο τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, να αναλαμβάνει να το προωθήσει ο ίδιος και να το απεμπλέξει μέσω της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, προϋπολογισμού 124.000 ευρώ. Μια απονεμένη ιστορία που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, ωστόσο λύση δεν μπορεί να δοθεί παρόλες τις προσπάθειες και τις δικές μας, και των κατοίκων της Ουρανούπολης και των κατοίκων του Δήμου. Το λιμάνι της Ουρανούπολης είναι ένα λιμάνι από το οποίο περνάνε περίπου 700.000 και πάνω επιβάτες το χρόνο και είναι μία σκέτη προβλήτα. Έχει γίνει ένα σχεδιασμός από το 2008. Παρόλα αυτά, λόγω των διαδικασιών στο ελληνικό δημόσιο και λόγω ίσως και της αδιαφορίας κάποιων, έχουμε φτάσει το 2018, δηλαδή κλείνουμε 10 χρόνια και ένα έργο 3-4 εκατομμυρίων δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Τα γραφειοκρατικά νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Αυτό που πρέπει και καλό τους πάντες είναι ότι πρέπει να το δούμε ότι είναι μία κατάσταση που δεν μας τιμά στους επισκέπτες και της Ελλάδος, αλλά πολύ περισσότερο και του εξωτερικού, να βλέπουν αυτή την κατάσταση στην Ουρανούπολη. Αυτό λοιπόν καλό τους πάντες, γιατί και τα χρήματα υπάρχουν, να ξεπεράσουμε τις διαδικαστικές δυσκολίες και να δώσουμε λύση στο λιμάνι της Ουρανούπολης. Στόχος και του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργου είναι το έργο να παραδοθεί μέσα σε 2 χρόνια. Είναι η πόρτα προς το Άγιον Όρος, είναι η εικόνα μας προς τα έξω και δεν περιποιείται η μία σε κανέναν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με το Υπουργείο. Ευχαρίστησα τον κύριο Κουρουμπλή για την προσπάθεια που έκανε να επιλύσει διαδικαστικά θέματα στο συγκεκριμένο ζήτημα του λιμανιού της Ουρανούπολης, όπως επίσης και τη Δημοτική Αρχή, όπου ο Δήμαρχος στέγεται στο πλευρό μας, μιας και η εργολαβία είναι δικιά μας, και το Λιμενικό του Ταμείο, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Με τη νέα μελέτη θα γίνουν έργα ώστε να προστατευτεί το λιμάνι από τα φυσικά φαινόμενα, να μην υπάρχουν καταστροφές, να γίνει εκβάθυνση και να διαπλατηθεί η προβλήτα του, ώστε να εξυπηρετεί αξιοπρεπώς τον κόσμο που σειραίει για να επισκεφθεί το Άγιο Όρος.
Χαμένοι πάγκοι, κατεστραμμένες συσκευές και σκουπίδια αντικρίζει κανείς όταν περνάει μπροστά από το θερινό αναψυκτήριο στο πάρκο της Χάνθ. Πέρα από εστία μόλυνσης, σήμερα το συγκεκριμένο αναψυκτήριο αποτελεί και στέκη ναρκωμανών και αστέγων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Θανάση Παπά, βρίσκεται μπροστά σε ένα προβληματικό νομικό καθεστώς που δεν επιτρέπει την άμεση επίλυση του προβλήματος με τον καθαρισμό και την αξιοποίηση του χώρου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παραλάβει πολλές υποθέσεις, οι οποίες είναι προβληματικές στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι οποίες πολλές από αυτές έρχονται από ένα νομικό καθεστώς το οποίο ήταν πάρα πολύ θυελλώδες και προβληματικό. Αναφέρομαι σε μισθώσεις ή αποδόσεις περιπτέρων, γιατί πρόκειται για περίπτερα, τα οποία είναι περίπτερα της μεταεμφυλιακής περίοδου και τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργούν προβλήματα. Έχουμε περίπτερα λοιπόν όπως είναι αυτά που λέτε, είναι του Παυλίδη, του Ξαρχάκου και το Δενδρόσπιτο, τα οποία βασικά ήταν περίπτερα τα οποία είναι γύρω στα 12 τετραγωνικά και όπως ξέρετε έχουν επεκταθεί και μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Επομένως εδώ τίθενται δύο ζητήματα. Πρώτον, ένα μείζον θέμα το οποίο εμείς θέλουμε να το δούμε και θέλουμε να το σχεδιάσουμε είναι ότι προσπαθούμε να αποδεσμευτούμε από αυτές τις συμβάσεις εις τέτοιον τρόπο ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε ένα νέο σχεδιασμό για δημιουργία σε ένα πολύ ζωτική σημασία χώρο όπως είναι ο χώρος αυτός, ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ θάλασσας και πανεπιστημίων έκθεσης, να είναι ένας χώρος αναψυχής, να είναι ένας χώρος περιπάτου και να είναι και ένας χώρος ο οποίος μπορείς να κάθεσαι. Άρα λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε ένα νέο ανασχεδιασμό για να εξυπηρετήσουμε και με αναψυκτήρια, επαναλαμβάνω, την περιοχή αυτή. Το Δεκέμβριο του 2016, το συγκεκριμένο αναψυκτήριο που βρίσκεται στο πάρκο της Χάνθ κάει και όλος χερός. Από τότε μέχρι και σήμερα, τα καμένα μηχανήματα, οι κατεστραμμένοι πάγκοι και τα ξυλωμένα σίδερα της κατασκευής δεν έχουν μετακινηθεί, δημιουργώντας μια εικόνα εγκατάλειψης και μάλιστα στο κέντρο της πόλης. Από τη φωτιά του 2016 και μετά, το αναψυκτήριο που βλέπουμε πίσω μας αποτελεί εστία μόλυνσης και μάλιστα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Από το 2012 έχει λήξει η σύμβαση. Υπάρχει μία δικαστική διαμάχη με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι στα διοικητικά δικαστήρια. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση από τα διοικητικά δικαστήρια και εν τω μεταξύ κάηκε. Η γνώμη η δικιά μου ως αντιδημάρχου είναι ότι πρέπει να βρούμε εκείνο το πλαίσιο αυτή τη στιγμή και αυτό διερευνούμε, ούτως ώστε να απομακρυνθεί αυτό ως ρήπος, γιατί πρόκειται για ρήπο, και μετά να δούμε τι θα κάνουμε για την αξιοποίηση της περιοχής. Το ποδήλατο κερδίζει συνεχώς νέους θαυμαστές στην Ελλάδα, αφού η αναζήτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής τους οδηγεί να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει μάλιστα πολλούς επιχειρηματίες να ασχοληθούν με τις ενοικιάσεις ποδηλάτων. Ο κόσμος έρχεται πολύ να πάρει ποδήλατο, ο καιρός βοηθάει ιδιαίτερα. Έρχονται από μικρές ηλικίες, από 2 και 3 χρονών, νοικιάζουν τα πολύ μικρά ποδηλατάκια που θα δείτε έξω και μέχρι μεγάλες ηλικίες μπορούν να πάρουν ένα διθέσιο, να κάνουν τη βόλτα τους εδώ στην παραλία, είτε και ατομικά ποδήλατα, να γυρίσουν μέσα την πόλη, το κέντρο. Γενικότερα, πόσο χρόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα νοικιαζόμενο ποδήλατο και τι κοστίζει αυτό? Μπορεί από ένα μισάωρο για μια απλή βόλτα με ένα 2 ευρώ, το πιο μικρό. Και μπορεί να τον νοικιάσει και για μια ολόκληρη μέρα ένα ατομικό ποδήλατο και να κάνει τις βόλτες το όπου θέλει. Τώρα για τα διθέσια και τα τετραθέσια, τα πιο μεγάλα, τα παρείστικα, εντάξει, συνήθως στο μισά ώρα, μία ώρα. Περισσότεροι πελάτες είναι ξένοι, είναι τουρίστες ή είναι Έλληνες? Λοιπόν, βάσει της εμπειρίας μου που μπορώ να πω εγώ, είναι, για μένα είναι 50-50. Κερδίζει φυσικά τους τουρίστες, γιατί όσο είναι φυσικό στην Ευρώπη είναι πιο εξοικειωμένοι με το ποδήλατο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί οικογενειάρχες, ζευγάρια, Έλληνες, έρχονται εδώ και προτιμούν το ποδήλατο και πάλι βάσει της εμπειρίας μου βλέπω ότι υπάρχει μια σταδιακή άνοδο. Υπάρχει μια αγάπη για το ποδήλατο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένοι, χρησιμοποιούν το ποδήλατο είτε για τις καθημερινές τους δουλειές, είτε απλά για να πάνε μια βόλτα. Το κόστος της ενοικίασης είναι προσιτό και αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο. Το ποδήλατο κερδίζει συνεχώς έδαφος και για πολλοί κόσμο αποτελεί πλέον το βασικό μέσο μεταφοράς. Δεν νοικιάζω πολύ συχνά, αλλά μου αρέσει πολύ το ποδήλατο. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες τρόπους να μετακινήσεις σήμερα. Γενικά το ποδήλατο είναι μια καλή φάση, πιστεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Άρχισα στα 22 βασικά έμαθα. Πρώτη φορά έκανα 5-6 φορές και έμαθα. Εντάξει, νοικιάζω όσο μπορώ, γιατί σπουδάζω κτλ. Αλλά εντάξει, μου αρέσει. Χρησιμοποιείς σαν βασικό μέσο μεταφοράς στην πόλη? Όχι, γενικά αρχικά τώρα επειδή όπως σας είπα τώρα άρχισα να μαθαίνω, το
χρησιμοποιώ κυρίως για διασκέδαση. Από εκεί πέρα μπορεί να αγοράσω κάποια στιγμή δικό μου και να εκπαιδευτώ εκεί πάνω. Ναι, κάπως έτσι. Την ίδια στιγμή, πολλοί είναι και αυτοί που καταφεύγουν στις εταιρείες ενοικίασης ποδηλάτων ακόμα και τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής τους, όπως για μια γαμήλια φωτογράφηση. Είναι μια πολύ πρωτότυπη δουλειά και πολύ ωραία. Συναντάς κάθε είδους κόσμο, διάφορες ηλικίες και έρχεσαι σε επαφή με διάφορα άτομα διαφόρων χαρακτήρων και ανοίγεις σαν άνθρωπος. Το ποδήλατο ούτως ή άλλως δεν είναι για να πηγαίνουμε μόνο βόλτα ή γυμναστική, είναι και για άλλα μέσα. Όπως για παράδειγμα έχουμε εδώ το αμαξίδιο αυτό εδώ πέρα. Έχει γίνει αρκετές φορές, δύο που ξέρω εγώ, έγινε πρώτα σιγά μου πάνω στο ποδήλατο αυτό. Κάποιος μπορεί να το δει κάτι απλό, αλλά εγώ όπως και άλλοι που έκαναν τη φωτογράφηση το θεωρούν κάτι πρωτότυπο, κάτι πολύ ωραίο και ξεχωριστό, ίσως και ρομαντικό. Ειδικά και το κόκκινο, ας πούμε, για παράδειγμα. Γενικά το ποδήλατο είναι για διάφορες χρήσεις. Μπορείς για στυλ, ας πούμε. Είναι το ηλεκτρικό το ποδήλατο που είναι για κάτι πιο άνετο, πιο χαλαρό, κάτι που θα την καθιστήσει το μηχανάκι. Ούτως ή άλλως δεν είναι, είναι ηλεκτρικό, οπότε δεν κάνει κακό στο περιβάλλον. Δεν έχει συνέλθει ακόμη η περιοχή του Δήμου Πίδυνας Κολυνδρού από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και αυτό είναι εμφανές στην αγροτική οδοποιία. Οι κάτοικοι των ορεινών κυρίως περιοχών αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα προσβασιμότητας στις αγροτικές τους καλλιέργειες και στις δουλειές τους. Στα Λόνια, ο συνταξιούχος δάσκαλος Δημήτρης Κουνατίδης ζητά την παρέμβαση του Δήμου, αφού όπως λέει είναι αδύνατη η πρόσβαση στα χωράφια του. Πρέπει να έχεις ένα τρακτέρ για να μπορείς να αρθίσεις, να πλευρίσεις το αγρόκτημά σου. Πρέπει να έχεις τρακτέρ, δεν γίνεται αλλιώς. Να είδατε με πόση δυσκολία ήρθαμε με το αμάξι. Λοιπόν, παράκληση θερμής στο Δήμο να βάλει χέρι. Ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, ούτε συζήτηση. Σκάρπες δεν υπάρχουν, το νερό το έχουν μέσα στα χωράφια, εγώ το έχουν από εκεί στα χωράφια. Άμα δεν υπάρχει σκάρπα, πού θα πάει το νερό? Πάμε στο χωράφι. Λίγο το έχεις αυτό. Πρέπει να τα διορθώσουν όλα γενικά δηλαδή. Να περάσει η νομαρχία, ποια είναι αυτή οι τοπικές αρχές, να περάσουν να τα κάνουν. Χαλίκι! Καλήκι να ρίξουν στους δρόμους. Απλώς μόνο φορολογία ζητάνε. Δεν μπορούμε να πάμε. Με τι θα πάμε? Με τα τρακτέρ δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια που θα βρέχει. Πώς θα κάνουμε, Γεώργιε? Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαγδάρης αναγνωρίζει το πρόβλημα. Ο Δήμος Πίδυνας Κολυνδρού είναι ένας καθαρά αγροτικός Δήμος και έχει ένα πολύ μεγάλο αγροτικό δίκτυο. Επίσης, να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε έντονες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα ακόμα ο Δήμος να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είχαμε πάρα πολλές μεγάλες καταστροφές στο αγροτικό δίκτυο. Παρόλο που δεν έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή ακόμα χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο, ενώ υποβάλαμε τα χαρτιά, τις τεχνικές εκθέσεις και αναφέρουμε όλες τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, εμείς με ίδια έσοδα προσπαθούμε να τα αποκριθούμε. Ήδη έχουν διανοίξει πάρα πολύ, έχουν αποκατασταθεί μάλλον οι ζημιές σε πάρα πολύ μεγάλο αγροτικό δίκτυο και έχουμε επίσης και τα μηχανήματα έργου τα οποία συντηρούν την αγροτική μας οδοποιία. Προσπαθούμε δηλαδή με τις μικρές μας δυνάμεις να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη δυνατή πρόσβαση των αγροτών στα χωράφια τους. Ήδη στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης έχουν υποβληθεί τρεις μελέτες για ένταξη αγροτικής οδοποιίας και ήδη έχει εγκριθεί έργο 305.000 ευρώ για την περιοχή των Ριακίων. Στο πρόγραμμα το οποίο άνοιξε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, ο Δήμος υπέβαλε ήδη τρεις μελέτες για ένταξη αγροτικής οδοποιίας στο πρόγραμμα αυτό και έχει εγκριθεί, οριστικά έχει ενταχθεί η μία προϋπολογισμού 305.000 ευρώ στο τοπικό διαμέρισμα, στην τοπική κοινότητα Ριακίων. Τώρα θα ανοίξει και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, και είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε και κάποια κομμάτια αγροτικής οδοποιίας και σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα press trip για το μεγαλύτερο lifestyle περιοδικό της Ρωσίας στο Cosmopolitan σχεδίασαν και υλοποίησαν ο τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής σε συνεργασία με το γραφείο τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. Το περιοδικό αριθμεί περίπου 4 εκατομμύρια αναγνώστες στην έντυπη μορφή του και 30 εκατομμύρια στην ηλεκτρονική του έκδοση. Οι τρεις δημοσιογράφοι από το περιοδικό Cosmopolitan, το Cosmopolitan Beauty και την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού φιλοξενήθηκαν στη Χαλκιδική από τις 19 μέχρι και τις 22 Μαΐου, ξεκινώντας από την πρώτο άθο περιοχή, συνεχίζοντας στη Σιθωνία και καταλήγοντας στην Κασάνδρα, για να δημοσιεύσουν ένα αφιέρωμα στη lifestyle αλλά και στην αυθεντική εκδοχή του νομού μέσα από μοναδικές πολιτιστικές, γαστρονομικές και ναυτικές εμπειρίες. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εκδρομή με σκάφος στα πανέμορφα και εξωτικά νησάκια Δρένια, με τις κρυστάλλινες παραλίες και φόντο το Άγιο Όρος, η επίσκεψη στους βιολογικούς
βιολογικούς αμπελώνες του κτήματος Πόρτο Καράς, γευστική δοκιμή βραβευμένων κρασιών σε συνδυασμό με την κρουαζιέρα στο Δειλινό, με ιστιοπλοϊκό στο κόλπο του Τωρονέου και η off-road εκδρομή με ειδικά τζιπ στην Κασάνδρα άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις στους καλεσμένους.